Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πρέσβυρα της Κούβας, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κουρτίνα, έχει αποστείλει χαιρετιστήριο μήνυμα στο συνέδριό μας, επειδή η ίδια της λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραβρεθεί. Θα διαβάσουμε λοιπόν τώρα το χαιρετισμό της πρέσβυρας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι τιμή μου που μπορώ να χαιρετήσω το 19ο συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη, όπου συναντώνται εκπρόσωποι των Επιτροπών Ειρήνης από όλη την Ελλάδα. Εκτιμούμε τη μόνιμη υποστήριξή σας και την αλληλεγγύη σας στην Κουβανική Επανάσταση, της οποίας ο λαός αγωνίζεται για την ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη, σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις, ενώ υφίσταται το εγκληματικό, οικονομικό, εμπορικό και χρηματοοικονομικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορικά, το κύριο πρόβλημα για την ανάπτυξη της Κούβας ήταν η εχθρότητα των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες δεν αποδέχονται την ύπαρξη μιας σοσιαλιστικής επανάστασης σε αυτό που θεωρούν ότι είναι η αυλή τους, η περιοχή επιρροής τους. Για να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Κούβας, χρησιμοποίησαν, εκτός από τον αποκλεισμό, την άμεση επιθετικότητα και την ιδεολογική υπονόμευση. Σήμερα, ο πληθυσμός της Κούβας βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση λόγω του συνδυασμού του αποκλεισμού, της πανδημίας και των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διαβρώσει την υποστήριξη του λαού στην Επανάσταση. Αυτό επιδεινώνεται από εκστρατείες ψεμάτων, χειραγώγησης, που προσπαθούν να κατηγορήσουν την κουβανική κυβέρνηση για τις οικονομικές δυσκολίες στην περίοδο της πανδημίας και προσπαθούν να παρουσιάσουν την Κούβα ως μια κατεστραμμένη χώρα και σε χάος για να προκαλέσουν κοινωνικό ξέσπασμα και να δικαιολογήσουν εξωτερική παρέμβαση. Υπό αυτή την έννοια, η χώρα έπεσε θύμα μιας επιχείρησης πολιτικής επικοινωνίας που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πέτυχε λόγω της υποστήριξης του λαού στην Επανάσταση και η οποία προσπάθησε να δείξει ένα ανύπαρκτο κοινωνικό ξέσπασμα στην Κούβα. Σήμερα επικρατεί ειρήνη και ηρεμία και οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά στο πλαίσιο των υγειονομικών περιορισμών λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, οι εχθροί της Επανάστασης προσπαθούν ξανά να δημιουργήσουν προβλήματα με μια λεγόμενη ειρηνική πορεία στις 15 Νοεμβρίου. Συντριπτικά στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν για τον υπονομευτικό της κυριαρχίας της Κούβας χαρακτήρα της υποτιθέμενης πορείας, που προωθείται από ανθρώπους που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, οι οποίοι, καλυμμένοι στο ψεύδος ενός διακηρυγμένου πασιφισμού, επιδιώκουν να δημιουργήσουν χάος και να προκαλέσουν την αποσταθεροποίηση της χώρας στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αλλαγής καθεστώτος, βασισμένης στις φόρμουλες του γνωστού ήπιου πραξικοπήματος που δοκιμάστηκε σε άλλα έθνη. Παρόλες τις υπεριαλιστικές ενέργειες, ο κουβανικός λαός που αγαπά την ειρήνη και με βαθιά ανθρωπιστική τάση θα συνεχίσει να αντιστέκεται και να υποστηρίζει την Επανάσταση. Δεν θα αποκηρύξει την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής, ευημερούσας και βιώσιμης σοσιαλιστικής κοινωνίας με όλους και για το καλό όλων. Θα συνεχίσει να βοηθά τους λαούς του κόσμου. Θα συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής δικαιοσύνης και για το πώς είναι δυνατός ένας καλύτερος και διαφορετικός κόσμος. Με τις πράξεις σας δείχνετε ότι η Κούβα δεν είναι μόνη και εσείς, αγαπητοί φίλοι, είστε παράδειγμα υποστήριξης, φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον κουβανικό λαό. Σας ευχαριστούμε και πάλι και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.